Η Ελλάδα από το 2008 και μέχρι σήμερα και με τη νέα κυβέρνηση κρατά μια σταθερή στάση κάνοντας το μισό του δρόμου του συμβιβασμού. Έχει ήδη προτείνει μια σύνθετη ονομασία, μια ονομασία έναντι όλων, έργα όμνες, προς την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Παρά τα αυτά, εγώ θα έλεγα ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει με ψυχραιμία να αναλύσει την απόφαση, αλλά πάντως να μην αλλάξει θέση. Η εθνική θέση η οποία επετεύθη μετά την αλλαγή την οποία κάναμε στη Βουλή των Ελλήνων στις προγραμματικές δηλώσεις τότε, ότι η θέση της Ελλάδος είναι μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, δηλαδή έργα όμνες, αυτή πρέπει να παραμείνει η θέση της Ελλάδος. Greece has already taken very considerable steps to date. We are awaiting corresponding steps from the other side. We propose a mutually acceptable compound name with a geographical qualifier before the word Macedonia for all uses and purposes, internally and internationally, erga omnes. Τι είναι η κόκκινη γραμμή που ενδιαφέρει? Είναι αυτό που οι Σκοπιανοί θεωρούν αδιανόητο για αυτούς, το να δώσουν δηλαδή μια κοινή ονομασία για τη χώρα τους και στο εσωτερικό και εναντί τρίτων χωρών και έναντι των διεθνών οργανισμών. Αυτό το οποίο ο Καραμαλής το έχει πει και έμεινε ως περίφημος όρος, έργα όμνες. Αυτό οι Σκοπιανοί δεν το δέχονται. Και κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να το δεχτούν. Δηλαδή τη λεγόμενη συνταγματική τους ονομασία να την αλλάξουν. Εγώ βλέπω ότι δεν θα το κάνουν. Και είπα, αν αυτοί κάποια στιγμή το δεχτούν και την αλλάξουν, να συζητήσουμε εμείς για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς παρακάτω. Υπάρχει επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης επικυρωμένη δις από την εθνική αντιπροσωπεία για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις κρίσεις έργα όμνες. Αυτή είναι η επίσημη θέση της εθνικής αντιπροσωπείας, όπως τουλάχιστον αποτυπώθηκε και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Καραμαλή το 2007 και όπως επικυρώθηκε για άλλη μια φορά μετά τις διαπραγματεύσεις οι οποίες έγιναν στο Βουκουρέστι.